θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό. Θέλουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, αλλά και όπως θα έχετε καταλάβει και μέσα από το inkefalonia.gr, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί μας. Η αγάπη που πάει, πώς σκορπίζει, πώς πάει. Να ακούμε δηλαδή ανθρώπους και τις απόψεις όσον αφορά τα προβλήματα, είτε αυτά αφορούν την παιδεία, είτε αφορούν την υγεία, είτε γενικότερα την καθημερινότητά μας. Έτσι, μετά τις συνεντεύξεις των προέδρων τοπικών κοινοτήτων της Κεφαλονιάς, ξεκινάμε και μια νέα ενότητα με συνεντεύξεις με τους διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέλουμε να ακούσουμε τους ίδιους να μας ενημερώνουν και να μας λένε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία τους. Τα καλά που γίνονται ή που δεν γίνονται. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, κολλημένη, κολλημένη. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα από το Λιξούρι, και υπάρχει λόγος που ξεκινάμε από το Λιξούρι, γιατί το Λιξούρι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια μετά τους σεισμούς του 2014, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διευθυντή του Πετρίτσιου Γυμνασίου Λιξουρίου, τον κύριο Σπύρο Παπαδά, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και, και στο κοινό σας. Τι κάνετε? Καλά, εδώ προσπαθούμε να βελτιωθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες και προς τους μαθητές αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο. Βέβαια υπάρχουν αρκετά προβλήματα, και το κυριότερο είναι ότι από το σεισμό του 2014 μέχρι σήμερα είμαστε σε ένα άλλο κτηριακό συγκρότημα, το οποίο βέβαια μας ικανοποιεί σε έναν βαθμό, αλλά η ουσία είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή το παλιό κτίριο να επισκευαστεί. Πολύ σημαντικό. Να πω ότι έχετε μεταφερθεί στο κτίριο του ΕΠΑΛ Λιξουρίου. Ωστόσο, ακόμα το κτίριο το οποίο βρισκόταν το σχολείο πριν τους σεισμούς του 2014 ακόμα παραμένει έτσι όπως θα άφησε ο σεισμός. Όχι μόνο έτσι, αλλά παρουσιάζει τα σημεία της εγκατάλειψης πλέον. Μάλιστα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα περάσει και στην κοινή γνώμη και στην κοινή άποψη που θα δημιουργηθεί για αυτό το κτίριο. Είναι ιστορικό κτίριο και θα πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθεί και να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία και από τους επίσημους φορείς και τους αρμόδιους βέβαια φορείς, ξεκινώντας από πάνω, από ψηλά, από την κυβέρνηση μέχρι το Δήμο. Τι σας έχουν πει, κύριε Παπαδάτη, μέχρι στιγμής? Γιατί έχουν περάσει από τότε που έγιναν οι σεισμοί το 2014, είμαστε τέλη του 2016. Τι σας έχουν πει, πότε θα ξεκινήσουν να αρχίσουν να επισκευάζονται τα κτίρια τα οποία επλήγησαν στο σεισμό του 2000? Έχετε κάποια ενημέρωση? Επίσημη ενημέρωση όχι, αλλά σε προσωπικό, ας πούμε, επίπεδο, όταν ψαχνόμαστε και εμείς, γιατί βλέπουμε ότι τα έργα βαλτώνουν αυτά, ρωτάμε από εδώ, ρωτάμε το Δήμο, ρωτάμε, υπάρχει πρόβλημα, έχει την μελέτη βασικά από ό,τι έχω μάθει, την έχει αναλάβει ο ΟΣΚ. Έχει ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο, μέχρι ένα στάδιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα έγκρισης της μελέτης επισκευής του ΟΣΚ. Ο ποιος φορέας θα την κάνει την έγκριση? Και εκεί αρχίζει να βαλτώνει η κατάσταση. Αρχίζει να υπάρχουν κολλήματα. Και να υπάρχουν κολλήματα τέτοια που να μην οδηγούν στη λύση. Βέβαια, η λύση και η έγκριση μόνη της δεν θα λέει τίποτε, εάν δεν θα υπάρξει και μια οικονομική τέτοια κάλυψη που να μπορεί να οδηγήσει στην επισκευή. Μάλιστα. Και εκεί πιστεύω είναι πάλι ένα σημαντικό πρόβλημα.
Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, αλλά γίνεται μια κουβέντα ότι έχει βρεθεί ένα ποσό, ένα χρηματικό ποσό από το ΕΣΠΑ όσον αφορά την όσον αφορά την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος στο Λιξούρι. Σας πιάνε σαν σχολείο αυτό? Όχι βέβαια, όχι. Γιατί εμείς θα παραμείνουμε στο ίδιο κτίριο το οποίο υπάρχει επί της Τηλιανού Τυπάλτου. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου εμείς μιλάμε για επισκευή του υπάρχοντος κτιρίου και όχι για κατασκευή νέου κτιρίου. Mm-hmm. Βέβαια όλα αυτά μου κάνει εντύπωση αυτό. Αυτό το ποσό φανερώθηκε τώρα μετά από κάποια επίσκεψη της Ελμέκη με το αντιπεριφερειάρχη. Και πώς δεν έχει ολοκληρωθεί μια επικοινωνία μεταξύ των φορέων εδώ, έτσι ώστε να ξεκινήσει λογικά από την αρχή. Ναι. Να γίνουν οι μελέτες, να χωροθετηθεί ο φορέας. Να γίνουν οι μελέτες, να υπάρχει χωροθέτηση. Χωροθέτηση και τα λοιπά. Εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός. Μάλιστα. Πώς είναι οι συνθήκες στο σχολείο, γιατί ξέραμε ότι κάναν και οι μαθητές κατάληψη. Μέχρι και σήμερα, γιατί μου είπατε ότι έληξε η κατάληψη. Ναι. Οι συνθήκες πάντα σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν τα καλά της, υπάρχουν και τα κακά. Πάντα υπάρχουν ελλείψεις. Αυτές τις ελλείψεις που υπήρχαν σε αυτό το κτίριο που ήρθαμε, προσπαθώ εδώ και 2 χρόνια με τη συνδρομή κυρίως της Σχολικής Επιτροπής. Μάλιστα. Και έχουμε βελτιώσει αρκετά αυτό το κτίριο. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν και εφόσον είμαστε άνθρωποι πάντα θα ζητάμε περισσότερα. Mm-hmm. Βεβαίως όταν πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με ένα θέμα μπορούμε να βρίσκουμε και ακόμα περισσότερες λύσεις. Είτε κάποιες παραλήψεις που μπορεί να έχει κάποιος μπορεί να τις βελτιώσουμε και τα λοιπά. Είχαμε σε σχέση με κάποια αιτήματα που μας είχαν βάλει οι μαθητές μας, ναι, όπως υγρασία, νερό ας πούμε, μπορεί να εισέρχεται μέσα στο κτίριο από βροχή και τα λοιπά, όλα αυτά έχουν μπει σε ένα δρόμο για να ικανοποιηθούν με τη βοήθεια και του κυρίου Κατσιβέλη, του Γιώργου, που εδώ αξίζει να μνημονεύσουμε τον πολύ καλό του ρόλο και τη βοήθεια που προσφέρει, και να λύσουμε και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία κάποιες κουρτίνες και τα λοιπά τα οποία μας ζήτησαν και οι μαθητές μας. Ο λόγος που έκαναν κατάληψη οι μαθητές ποιος ήταν? Αυτό ότι μπαίνουν κάποια όταν βρέχει έντονα κάποια νερά στο κτίριο, κάποια προβλήματα στο κτίριο, κάποιες κουρτίνες και αυτά. Μάλιστα. Τα οποία σχεδόν αμέσως προσφέρθηκε και η Σχολική Επιτροπή να αποκατασταθούν όλες αυτές οι βλάβες και τα προβλήματα και έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και σήμερα μπορέσαμε έτσι να έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία και με τους μαθητές έτσι ώστε να επανέλθουν. Ήταν από τη Δευτέρα να υποθέσω η κατάληψη και σήμερα στο πούμε έληξε και επανήλθαν οι μαθητές. Ναι. Μάλιστα. Προβλήματα άλλα όσον αφορά το προσωπικό υλικό στο σχολείο υπάρχουν ή αυτά είμαστε από εκεί σε αυτό το σχολείο? Από την αρχή είχαμε κάποιες ελλείψεις, τώρα όμως έχουν καλυφθεί, δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα. Λίγες ειδικότητες, πάρα πολύ λίγες, και καλλιτεχνικά, οικιακή οικονομία, σε κάποιες θέσεις έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι δημιουργούν και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς τη διδακτέα ύλη για το σχολείο. Μάλιστα. Ελπίζουμε ενευθέτω χρόνο να καλυφθούν και αυτές οι θέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσείς φοβάστε να υποθέσω το δεν μονιμότερο του προσωρινού, ότι πήγατε εκεί σε αυτό το κτίριο του ΕΠΑΛ και θα μείνετε, είναι τραγικό βέβαια αυτό, να μείνετε για πολλά χρόνια αφού αυτής στιγμής που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά την επισκευή του παλιού σχολείου, του σχολείου που βρισκόσασταν πριν τους σεισμούς. Αυτό πάντα το έχουμε στην υπόψη μας και γι' αυτό δουλέψαμε και από την αρχή έτσι ώστε να έρθουμε εδώ, αλλά και να το αποκαταστήσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο ικανοποιητικό βαθμό έτσι ώστε να μην έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί πάντα τα προβλήματα θα υπάρχουν. Πάντα. Και φυσικά πρέπει να πιέζουμε όσο μπορούμε όλοι από την πλευρά μας να λύνονται αυτά τα προβλήματα.
Όχι μόνο να πιέζουμε και εμείς που είμαστε οι άμεσα πόδι και υπεύθυνοι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το εκπαιδευτικό, γενικά το χώρος της παιδείας, πέρα από την ευαισθησία του, θα πρέπει να απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο, γιατί ενδιαφέρεται πολύ κόσμο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθεί πιο ενεργά και οι σύλλογοι γονέων και τα λοιπά, να υπάρχουν άμεσες παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους όλους, έτσι ώστε αυτό το πρόβλημα το κτηριακό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Παλική, είναι γενικότερο να βρει τη λύση του. Κάπως να βρει τη λύση του. Και εμείς δεν είμαστε υπέρ του λίγου, είμαστε υπέρ του να λέμε την αλήθεια και να ευχαριστούμε όταν υπάρχει μια θετική ανταπόκριση. Φυσικά. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα προβλήματά μας, να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάτο, οι προτεραιότητες και οι ανάγκες του σχολείου σας ποιες είναι, αν θα θέλαμε να μας καθορίσετε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάγκη σε αυτό, σε ένα συγκεκριμένο. Ποιο είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το σχολείο σας? Δεν έχουμε αίθουσα για πολλαπλών κρίσεων που λέμε. Όπως χάρη, όταν θέλουμε να κάνουμε μια κοινή εκδήλωση για όλο το σχολείο, στην κυριολεξία συσσωρευόμαστε στο διάδρομο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να κάνουμε στο διάδρομο δηλαδή τα λέτε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον. Εντάξει, στο άλλο σχολείο είχαμε ένα μεγάλο αμφιθέατρο που χωρούσε όλο το σχολείο μέσα, μπορούσαμε να συζητήσουμε, να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε παρουσιάσεις. Εδώ αυτό μας το στερούμαστε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ο χώρος μέσα στην αίθουσα που μπορείς κάπου να προσφέρεις, ας πούμε, το αντίστοιχο πρόγραμμα. Υπάρχει και κάποιο πρόγραμμα το οποίο αφορά όλους, κάποιες εκδηλώσεις, γιορτές και τα λοιπά που αφορούν όλο το σχολείο. Και εκεί αναγκαζόμαστε να κουβαλάμε την καρέκλα στο χέρι. Και που να υποθέσω ότι εξαιτίας της έλλειψης αυτού του χώρου έχουν περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο και οι εκδηλώσεις που γίνονται. Ή θα μπορούσαν να γίνουν, αν υπήρχε. Βέβαια, γιατί αυτό σημαίνει κάποια δυσκολία, να μην πω πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μεγάλη. Βέβαια, έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε το πρόβλημά μας. Και προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες λύσεις. Μάλιστα. Δηλαδή με ό,τι μπορείτε, δηλαδή, και με κάποιες, ας το πούμε, πατέντες, ας πούμε, βρίσκετε λύσεις σε κάποια προβλήματα. Προσπαθούμε να βρίσκουμε πάντα λύσεις. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παπαδά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ απλά ήθελα να εκφράσω την επιθυμία και εσείς μέσα από ο σταθμό σας να δίνετε κάποια προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά θέματα. Φυσικά και το κάνω. Έτσι ώστε και να ευαισθητοποιήσετε ακόμα περισσότερο την κοινή γνώμη, να ασχοληθεί πολύ περισσότερο με αυτά τα θέματα, γιατί είναι κάτι που άμεσα έρχεται σαν ανταπόδοση στην ίδια την κοινωνία. Αισθάνεστε κάπως παραμελημένοι γενικότερα? Εσείς και στους διευθυντής μιλάω να μας απαντήσετε. Ότι τα προβλήματα είναι εδώ, αλλά δεν μας ακούνε και τόσο όσο θα έπρεπε, ή δεν ρίχνουν την προσοχή όσο θα έπρεπε για εμάς εδώ πέρα που επιτελούμε αυτό το έργο και για τα παιδιά. Κοιτάξτε, η παραμέληση ή όχι έχει να κάνει και με την αίσθηση του τι προσφέρουμε και την ικανοποίηση που παίρνουμε από εκεί. Σαν αντίβαρο το λέω αυτό. Τώρα σε τοπικό επίπεδο, μέσω και μέσω της Σχολικής Επιτροπής, υπάρχει μια στήριξη. Μάλιστα. Αν και από ό,τι τιμωρούν ότι είμαι μέλος της Σχολικής Επιτροπής, καταλαβαίνω ότι τα χρήματα που έρχονται από τον κεντρικό κορβανά είναι αρκετά λίγα. Και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πάρα πολλές ανάγκες των σχολείων. Από ό,τι έχω ακούσει, και ο Δήμος συμβάλλει πάρα πολύ με κάποιο χρηματικό ποσό, έτσι ώστε κάποιες βασικές ανάγκες στο σχολείο να καλύπτονται. Μάλιστα. Να ρωτήσω με θέμα πετρελαίου, γιατί τώρα μπαίνουμε και στο χειμώνα. Είμαστε καλυμμένοι, έχει γίνει... Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα αυτές τις μέρες θα ξεκινήσει και η συντήρηση και γενικότερα
γιατί είμαστε ακόμα σε ζέστη και... Ναι, αλλά θα πιάσει κρύο σε λίγο. Είναι μια διαδικασία που κάθε χρόνο γίνεται. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά κι εσείς. Και για αυτή την τηλεφωνική σας παρέμβαση και ελπίζω... Και εύχομαι ότι πραγματικά έχει ανάγκη το σχολείο σύντομα να αποκατασταθεί και το σημαντικότερο να επιστρέψετε από εκεί που σας έδιωξε ο σεισμός το συντομότερο δυνατό. Μακάρι. Το εύχομαι ολόψυχα. Μακάρι να γίνει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.